Ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης. Τομεάρχης μεταφορών και υποδομών. Και μεταφορών. Το ίδιο, ναι. Και σακελακικός. Από κασελακικός. Την πρώτη, κασελακικός. Όχι από την πρώτη, από τη δεύτερη. Ήταν με τον κύριο Τσακαλώτο την πρώτη φορά. Ναι, αλλά ήταν τόσο μετά θερμός. Αφού εδώ μας είχε πει ότι αλλά τίμησε την επιλογή του στην πρώτη ψηφοφορία με τον κύριο Τσακαλώτο και ίσως ήταν και ο μόνος βουλευτής που ενώ ήταν με τον κύριο Τσακαλώτο μετά πήγε με τον κύριο Μαμουλάκη. Καλημέρα με τον κύριο Κασελάκη. Καλημέρα κύριε Μαμουλάκη. Καλημέρα, κύριε Μαμουλάκη. Καταρχάς, καλή επιτυχία. Σιδεροκέφαλο ω υπουργό σκιώδη μεταφορών. Λοιπόν, τι γίνεται, δεν περιμέναμε ότι το κόμμα. Σκιώδη του Σταϊκούρα είναι. Ναι, του Σταϊκούρα. Όπω, τρέμε Σταϊκούρα. Εσύ ένα αντικείμενο, νομίζω ότι σε ένα τομέα που. Το γνωρίζουμε το αντικείμενό μου, βέβαια, αλλά πέραν τούτου είναι και πολύ επίκαιρο λόγω αυτού που βιώσαμε μέσα στο καλοκαίρι με τι φυσικέ θωράκιση, αλλά. Σε επίπεδο υποδομών. Όπως πολλά σωστά. Προκύπτουν και ανακύπτουν το τελευταίο διάστημα, ακόμα και το τέρας ο Καλατράβα, το οποίο ήρθαν παρόντο να σας πω ότι θα το επισκεφτώ σήμερα με ένα κλιμάκι επιστημόνων και στην Ελκαμπολή. Για να έχουμε μια άποψη και να μπορέσουμε να προσφέρουμε στη δημόσια σφαίρα εν είδη πλήσεων και προτάσεων. Και επειδή είστε σοβαρός. Αυτό είναι το σημαντικό, να καταθέτετε κι εσείς προτάσεις. Επειδή ο κ. Μαμουλάκης είναι σοβαρός άνθρωπος, δεν είναι ακραίος, του αρέσει ο διάλογος, νομίζω ότι θα κάνετε ένα καλό δίδυμο με τον κύριο Σταϊκούρα. Τώρα. Κύριε Μαμουλάκη, παράγει πολύ επικαιρότητα το κόμμα σας τις τελευταίες μέρες. Δηλαδή, πραγματικά μας έχετε αφήσει άφωνους. Ίσως παραπάνω από αυτή μπορούμε να διαχειριστούμε, νομίζω. Ναι, αυτή είναι μια πραγματικότητα και νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να κλείσει αυτός ο κύκλος εσωστρέφειας. Είναι λογικό, βέβαια, κύριε Τάκη, κυρία Κοραή, ότι να υπάρχει αυτή η σκόνη που έχει σηκωθεί μετά από μια εσωστρεφή διαδικασία και εξωκομματική εκλογική. Αλλά νομίζω ότι τώρα πλέον αυτό που έχει ανάγκη καταρχάς η κοινωνία, η χώρα, αλλά και το κόμμα, η εξωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, είναι να ανατάξει τις δυνάμεις του, να ασκήσει τα καθήκοντά του που ο ελληνικός λαός του έχει αναθέσει της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κύριε Μαμουλάκη, αυτοί που διαφωνούν είναι πραξικοπηματίες, όπως είπε η κυρία Βιέρη. Θα σας πω. Αυτοί οι οποίοι, για παράδειγμα, αρνήθηκαν, γιατί έχω ερωτηθεί και γι' αυτό, ας πούμε, η άρνηση το να αναλάβεις μια θέση ευθύνης αν συνιστά υπονόμευση. Η αίσθησή μου είναι πως όχι. Αν όμως παραμείνει αυτή η στάση και πάρει παραλυτικά φαινόμενα, τότε ναι. Αυτή νομίζω είναι η πραγματικότητα. Δεν θέλω να είμαι απόλυτος. Πόσο μακριά είστε από αυτό το να πάρει άρνηση παραλυτικά φαινόμενα? Νομίζω ότι υπάρχει ένα. Θα σας πω. Μέχρι το τέλος του έτους, νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ κρίσιμο, ένα κρίσιμο διάστημα που θα κριθούν πολλοί και πολλά. Ναι. Άρα. Και νομίζω ότι είναι και πολύ σημαντικό να αφήσουμε και τον χρόνο στον Στέφανο, στον Στέφανο τον Κασελάκη, τον πρόεδρο, να αναπτύξει και να ενισχύσει, αν θέλετε, και τις γνώσεις του γύρω από τα ζητήματα αυτά. Άρα νομίζω ότι η υπομονή είναι μητέρα επιτυχίας εις διπλούν. Να γίνει ξεφτέρη δηλαδή. Αυτό που είπε χθες. Αυτός ο τρόπος είναι και λίγο έτσι. Αυτοκριτικής ή αν θέλετε έτσι λίγο και με φλεγματικότητα σαν χιούμορ. Βέβαια κύριε Μαμουλάκη, την ίδια στιγμή όμως δείχνει και ότι ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, εξέλεξε έναν πρόεδρο που τώρα μαθαίνει, δηλαδή και αυτό είναι λίγο, πώς να σας το πω, λίγο ξένο στα πολιτικά. Δηλαδή με κλέξατε, τώρα θα μάθω εγώ τι γίνεται εκεί πέρα. Τέλος πάντων, είναι μακάρι να τα μάθει πω, γρήγορα. Θα σας πω, εν προκειμένου, αυτό που μπορώ να πω με τα βεβαιότητα ότι ο άνθρωπος αυτός, ο Στέφανος Κασελάκης, που τον ζω και αυτό το διάστημα, φυσικά, έχει αυτό που λέμε και οι Αγγλοσάξονες high adaptation level, δηλαδή έχει ένα πολύ υψηλό δείκτη προσαρμοστικότητος. Αυτή η οξυδέρκη από τον Διέπη είναι και σηματορός κατά την άποψή μου στο να μπορέσει να αναπτύξει πολύ γρήγορα αυτό το οποίο έχει ανάγκη και ο ΣΥΡΙΖΑ, ως αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά πιστεύω τελικά και η κοινωνία, γιατί με τις προτάσεις οι οποίες θα είναι φρέσκες, είδατε την τοποθέτησή του στο ΣΕΒ, είδατε τον λόγο τον οποίο ανέφερε. Καθίστε τώρα, γιατί πιάσαμε χρυσό εδώ. Έτσι όπως το λέτε, φαντάζομαι, δεν είχα καμία αμφιβολία, αλλά μια και μας το λέτε, φαντάζομαι ότι συμφωνείτε με αυτά που είπε ο κ. Κασελάκης στο ΣΕΒ. Ασφαλώς, ασφαλώς. Είναι ένας φρέσκος λόγος, προοδευτικός, οι επιχειρήσεις δεν είναι εχθροί μας. Εμείς θέλουμε να συνδράμουμε. Μην τα λέτε σε εμάς, στους συντρόφους σας να τα λέτε. Εμείς το ξέρουμε. Και εγώ διοικώ
Εγώ διοικώ επιχειρήσεις πάνω από 20 χρόνια, παρά τα 47 μου έτη. Είμαι στον χώρο τον επιχειρηματικό και ως πολιτικός μηχανικός βέβαια, και ναι, όχι μόνο. Ναι, ναι, ναι. Θεωρώ την υποχρέωση. Είναι αδιανόητο να έχουμε. Βλέπω, συζητώ με βουλευτές που δεν γίνεται να μην γνωρίζει το επιχειρήν. Γιατί το επιχειρήν. Τώρα καταλάβαμε γιατί πήγατε με τον Κασελάκη. Μα, και γι' αυτό, αλλά και γιατί και η κοινωνία μίλησε. Προσέξτε, είναι και άλλο εξίσου σημαντικός παράγοντας. Όταν η βάση ενός κόμματος σου λέει με τόσο ευδιάκριτο τρόπο, άλλαξε τα όλα. Και, γιατί τιμωρηθήκαμε τον Μάιο, τον Ιούνιο, γιατί προειδοποιηθήκαμε το 19, γιατί ήταν επιτακτική ανάγκη της κοινωνίας της βάσης για δομικές αλλαγές, οι οποίες δεν συνετελέστησαν. Κύριε Μαμουλάκη, από τη χθεσινή ομιλία του κυρίου Κασελάκη, στο Κερατσίνη κρατώ και κάτι άλλο. Έχουμε την παρακαταθήκη του Ανδρέα. Και του Αλέξη είπε. Ναι, περί κοινωνικού κράτους. Περί κοινωνικού κράτους. Το κοινωνικό κράτος, υγεία, παιδεία βεβαίως. Ναι, ναι, σημαντική. Σημαντική. Εσείς πράγμα. Λοιπόν τώρα, τι γραμμή δίνετε ο ΣΥΡΙΖΑ για αυτές τις εκλογές και ποιος είναι ο στόχος να συνεργάζετε, γιατί ο κύριος Κασελάκης άλλα είχε πει στο συνέδριο. Είπε ότι αν περιμένετε από μένα να συνεργαστώ με και το κεντροδεξιό ΠΑΣΟΚ, δεν είμαι ο κατάλληλος. Τι ακριβώς θέλει να κάνει ο νέος αρχηγός. Ναι. Αυτό που είπε στο συνέδριο ουσιαστικά ήταν ότι αν περιμένετε από μένα να κρατάω ένα αριστερόμετρο και να μιλάω με ένα σκληρό παλαιοκομματικό τρόπο που μυρίζει ναυθαλίνη για την αριστερά όπως ήταν τον προηγούμενο αιώνα και όχι για την αριστερά του 2023, για τον προοδευτικό κόσμο του 2023. Εγώ στο ΠΑΣΟΚ, για το ΠΑΣΟΚ σας ρωτάω. Τι θέλετε το ΠΑΣΟΚ? Να το αφομοιώσετε ή να συνεργαστείτε μαζί του? Έτσι απλό είναι το ερώτημά μου. Θα σας πω, πάντα με πολιτικούς όρους, κυρία Κορέη. Δηλαδή, κοινές πολιτικές είναι σταμένες. Άπαξ και υπάρχουν, μπορούμε πάνω σε αυτές να εδράσουμε μια κοινή, αν θέλετε, μια ζεύξη, μια κοινή συνισταμένη. Αν όχι, τότε ο κόσμος είναι αυτός που θα κρίνει και νομίζω ότι οι επόμενες εκλογές σε 220 μέρες, τις ευρωεκλογές, θα δείξουν πάρα πολλά. Και για το ΠΑΣΟΚ, να κατεβείτε αλλά και για το τελευταίο μας ερώτημα. Να κατεβείτε με κοινό ψηφοδέλτιο όπως είπε και ο κύριος Σπίρτης. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο όριμο στην παρούσα φάση τουλάχιστον. Έχουμε χρόνο μπροστά μας, αλλά αυτή τη στιγμή φαντάζει λίγο. Φαντάζει ότι δεν είναι τόσο όριμο στις συνθήκες για να υπάρχει αυτή η ομογενοποίηση. Μάλιστα. Αλλά μπορούμε να μιλάμε με πολιτικούς όρους και μπορούμε να βρούμε και κάποιες κοινές σταθερές συνισταμένες. Άλλωστε, ο κύριος Κασελάκης ψάχνει τους υποψήφιους ευρωβουλευτές από το iSeries, δεν τους ψάχνει στο ΠΑΣΟΚ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαμουλάκη. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλώς το βάζει, κύριε Κονέκη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.